1984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. 6.424 νέα κρούσματα κορονοϊού χθες στη χώρα, από τα οποία τα 370 στην Κρήτη. Το σύστημα διάθεσης self-test επαναλειτουργεί από σήμερα έως και την Παρασκευή 31 Μαρτίου στις 8 σύμφωνα με την ΙΔΙΚΑ. Θα διανεμηθούν 2 self-test σε όλους τους πολίτες άνω των 5 ετών. Δεν εξαιρούνται οι εμβολιασμένοι. Σύμφωνα με την ενημέρωση που απέστειλε η ΙΔΙΚΑ στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο σχετικά με την διάθεση self-test, υπάρχουν και αναφορές πολιτών ότι άγνωστα σε αυτούς φαρμακεία, ακόμα και σε διαφορετική πόλη από τη δική τους, διέθεσαν self-test με τον άμκαν τους χωρίς οι ίδιοι να τα παραλάβουν. Από το 2022 τα νέα μέτρα σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό ανάλογα με την πορεία της πανδημίας. Αυτά είναι η επέκταση της τηλεργασίας αλλά και οι ρυθμίσεις ωραρίων στην εστίαση και στη διασκέδαση. Σειρά τώρα έχει η δική μας συμπεριφορά στις γιορτές. Οι χαρούμενες συγκεντρώσεις δεν πρέπει να γίνουν εστίες μετάδοσης πόνου. Άμυνα μας είναι τα τεστ και οι βασικές προφυλάξεις, όπως επίσης και η στάση μας σήμερα. Θα κρίνει και τις αποφάσεις μας αύριο, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σημειώνεται ότι σε κλειστούς χώρους εστίασης μπαίνουν μόνο εμβολιασμένοι. Στους εξωτερικούς χώρους επιτρέπεται να σερβιριστούν και οι ανεμβολίαστοι με επίδειξη αρνητικού rapid test. Στα εμπορικά καταστήματα πλην σούπερ μάρκετ και φαρμακείων οι εμβολιασμένοι εισέρχονται με πιστοποιητικό εμβολιασμού και οι ανεμβολίαστοι με αρνητικό rapid έως και 48 ώρων. Εντατική θα είναι η έλεγχη στα κεντρικά σημεία των πόλεων όπου δημιουργείται συνωστισμός σε εμπορικά και χώρους διασκέδασης. Εκτός από τον έλεγχο των πιστοποιητικών εμβολιασμού, θα απευθύνονται φωνητικά μηνύματα από τις αρχές για χρήση μάσκας σε σημεία με μεγάλη συγκέντρωση κόσμου. Ποτέ μιλες ποτέ για lockdown, δηλώνει ο καθηγητής μικροβιολογίας Αλκιβιάδης Βατόπουλος. Ελπίζει πως τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι καλύτερα από πέρυσι, ωστόσο όπως είπε υπάρχει η Ομικρόν η οποία έχει προκαλέσει προβληματισμούς. Το μήνυμά του ήταν να εμβολιαστούν οι πολίτες, να κάνουν self-test πριν το ρεβογιόν και να φορούν τις μάσκες όπου υπάρχει συνωστισμός. Ως προς την τρίτη δόση δήλωσε πως τα δεδομένα δείχνουν ότι χρειάζεται για να είναι κανείς προστατευμένος από τη μετάλλαξη Ομικρόν, καθώς οι δύο δόσεις του εμβολίου παρέχουν προστασία από 30 έως 50%. Απότομη αύξηση της στάσης του ιεϊκού φορτίου σε Αττική και Κρήτη καταγράφει το αρμόδιο εργαστηρίο σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο καθηγητής αναλυτικής χημίας Νίκος Θωμαίδης, προσθέτοντας ότι αντιστρέφεται η κατάσταση μετά από 3 εβδομάδες ύφεσης. Βλέπουμε άλλη μια θύελλα να έρχεται. Μέσα σε μερικές εβδομάδες η Ομικρόν θα επικρατήσει σε περισσότερες χώρες της Ευρώπης, οθώντας τα ήδη πιεσμένα συστήματα υγείας στο χείλος του γκρεμνού, σημειώνει ο Hans Kluge, επικεφαλής του Τμήματος Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Το να ακυρώσεις μια εκδήλωση είναι καλύτερο από το να ακυρωθεί μια ζωή, δήλωσε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής του ΠΟΗ, προσθέτοντας ότι πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις με τη μετάλλαξη Ομικρόν να αναμένεται να κυριαρχήσει στην Ευρώπη μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου. Έκκληση στους πιστούς που δεν έχουν εμβολιαστεί να το πράξουν απευθύνει στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, προτρέποντας τους παράλληλα να ακολουθούν τα μέτρα προστασίας που συστήνουν οι υγειονομικές αρχές. Τονίζει πως η επιστήμη, εφόσον λειτουργεί ως διάκονος του ανθρώπου, είναι πολύτιμο δώρο του Θεού και καλεί τους πιστούς να μην παρασύρονται από ανεύθυνες φωνές των μη επαϊόντων και των αυτοανακηρυχθέντων εις εκπροσώπους του Θεού και της γνήσιας πίστεως πνευματικών συμβολών. Ασπίδα προστασίας των γιατρών από τις μηνύσεις αρνητών υψώνει το Υπουργείο Υγείας Μετροπολογία. Επειδή οι γιατροί και οι υγειονομικοί στοχοποιούνται με μηνύσεις, αποφασίσαμε και προσδιορίζουμε, χωρίς να υπάρχει κανένα καταλόγιστο, η ευθύνη να παραμένει, αλλά προσδιορίζουμε με το άρθρο 3 της τροπολογίας την αμέλεια του υγειονομικού προσωπικού κατά την περίθαλψη ασθενών με COVID αποκλειστικά και μόνο σε πράξεις και παραλήψεις που προδήλωσαν αντιτίθεται στους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, δηλώνει ο Υπουργός. Στο άρθρο 3 της τροπολογίας ορίζεται το νέο πλαίσιο με το οποίο περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο σε πράξεις και παραλήψεις που προδήλωσαν αντιτίθεται στους γενικούς κανόνες, όπως είπε ο Υπουργός. Με την ίδια τροπολογία παρατείνεται έως και 31 Τρίτου του 2022 η δυνατότητα απασχόλησης ιδιωτών ή ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία,
η αποζημίωση εθελοντικού ή αναγκαστικά διατιθέμενου ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού από τον ιδιωτικό τομέα και η απασχόληση συνταξιούχων γιατρών στο ΕΣΥ. Επίσης, παρατείνεται η δυνατότητα διενέργειας PCR και rapid test από τους ιδιώτες γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, τους νοσηλευτές, τους επισκέπτες υγείας, το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, τον ΟΤΑ Α και τους ιδιώτες φαρμακοποιούς. Το αίτημα για εκλογές επανέλαβε ο πρόεδρος χθες του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας σε τηλεοπτική συνέντευξή του. Στο ερώτημα γιατί απάντησε «Φτάσαμε στο σημείο να ζητήσουμε εκλογές, γιατί σε οποιαδήποτε άλλη χώρα έβγαινε ο πρωθυπουργός από τη Βουλή να πει ότι δεν υπάρχει έρευνα που να δείχνει ότι η θνητότητα εντός ΜΕΘ δεν είναι αυξημένη, ενώ είχε στα χέρια του τη μελέτη του Τσιόρδα Λίτρα, είτε θα είχε ζητήσει συγγνώμη, θα είχε παραιτηθεί. Αλλά ζητάμε εκλογές επίσης γιατί η κυβέρνηση δεν χρησιμοποίησε όλες τις δυνατότητες για να ενισχύσει τη δημόσια υγεία». Η δεύτερη δόση της ενίας ενίσχυσης ύψους 800 εκατομμυρίων πιστώνεται στα βιβλιάρια των αγροτοκτηνοτρόφων της χώρας, χωρίς το βαλέρ του τραπεζικού συστήματος, όπως φαίνεται από σήμερα. Εξαιρείται μεγάλο ποσοστό παραγωγών, για τους οποίους δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι, με το χρόνο πληρωμής τους να παραπέμπεται κοντά στο Μάρτιο και το ύψος του ποσού που εκκρεμεί να τους δοθεί στα 600 εκατομμύρια. Όσον αφορά στην εξισωτική αποζημίωση, οι τελευταίες πληροφορίες τοποθετούν την εν λόγω πληρωμή τις πρώτες εργάσιμες ημέρες μετά τα Χριστούγεννα, δηλαδή είτε την 3η 28 Δεκεμβρίου είτε την 4η 29 του μήνα. Την Πέμπτη πληρώνει ο ΕΛΓΑ 71 εκατομμύρια ευρώ για τον παγετό Άνοιξη 21. Σε αντίθεση με εκείνους οι οποίοι προέβλεπαν ότι το ΙΠΑΤ και ο ΕΛΓΑ θα ανταποκριθούν στην εκπλήρωση των δεσμεύσεών τους, η αποτελεσματικότητά μας διαψεύδει τις προβλέψεις τους και ακυρώνει τις εκτιμήσεις, δήλωσε ο Σπύλιος Λιβανός. Για πολιτικά παιχνίδια και απαξίωση της Κρήτης μιλά στον 984 ο πρόεδρος της ΞΟΣ Γιώργος Ξυλούρης μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου ότι απορροφά τα ελεγμένα αποθέματα σταφίδας του 20 με τη βοήθεια του ιδιωτικού τομέα έναντι ποσού 1,40 ευρώ ανά λίτρο, αλλά και τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για αύξηση της τιμής των εξαγωγών με τιμή στόχο τα 2,35 ευρώ ανά λίτρο. Όλοι μάλιστα οι φορείς που μετήχαν στη συνάντηση αυτή με τον Υπουργό, όπως αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου, αποδέχθηκαν με ενθουσιασμό και αυτή την πρόταση, η οποία θα ενεργοποιηθεί από το νέο έτος, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της αγοράς, υπηρεσιακών παραγόντων, αλλά και εκπροσώπων από την επιστημονική κοινότητα. Ο πρόεδρος της ΕΞΟΣ αναφέρει πως παρά τις επιστολές της οργάνωσης και τις προσωπικές του προσπάθειες να συνομιλήσει με την πολιτική ηγεσία του ΙΠΑΤ αλλά και στελέχη του Υπουργείου, πως αυτό δεν έχει γίνει κατορθωτό και σε έντονο ύφος σχολιάζει πως αυτό σημαίνει απαξίωση της Κρήτης και των παραγωγών του νησιού για καθαρά πολιτικούς και ψηφοθυρικούς λόγους. Στα γραφεία της ΔΕΗ Χανίων βρέθηκαν σήμερα τα μέλη της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ομού Ηρακλείου, διεκδικώντας άμεση μείωση του αγροτικού εισοδήματος κατά 50% και συνολική ριζική μείωση του αγροτικού ρεύματος στα λαϊκά νοικοκυριά. Κανονικά αναμένεται να ισχύσει τελικά από την 1η Ιανουαρίου, παρά τα σχετικά αιτήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, το πολύ συζητημένο τέλος ταφής απορριμμάτων, όπως προκύπτει τουλάχιστον με βάση σχετική εγκύκλιο που έστειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας στους εμπλεκόμενους φορείς. Επιστολή διάβημα διαμαρτυρίας από το Τεχνικό Επιμελητήριο Τμήμα Ανατολικής Κρήτης στον Υπουργό Οικονομικών με φόντο τη νέα αναστολή κατεδαφίσεων αυθαίρετων κτισμάτων στον Αιγιαλό και σε ευαίσθητα οικοσύστηματα. Ως πότε θα επιβραβεύεται η παρανομία και η αυθαιρεσία, ως πότε οι εναπομείναντες δημόσιοι χώροι θα είναι δέσμοι και όλα αυτά ενώ ήρθε ο χειμώνας και οι βροχές με τους υδάτινους αποδέκτες κατηλημένους και την αγωνία των πολιτών στο κατακόρυφο σημειώνει ενδεικτικά. Από τα 400 και πλέον πρωτόκολλα κατεδάφισης που εκκρεμούν τον περασμένο χειμώνα εκτελέστηκε μόλις 1,5, καθώς λίγες ημέρες μετά την έναρξη των κατεδαφίσεων εδώ στην Κρήτη και μετά από έντονες αντιδράσεις των τουριστικών επιχειρηματιών, αυτές μπήκαν στον πάγο, όπως βέβαια και σε όλη τη χώρα σημειώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο.
Ψηφιακά από σήμερα τα αιτήματά μας στο σύνολο των εφορείων της χώρας. Ναι, μεν αλλά από τον πρόεδρο των φοροτεχνικών Δημήτρη Χριστοφοράκη. Συγκεκριμένα από σήμερα το σύνολο των δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών της χώρας θα δέχεται τα ψηφιακά αιτήματα των φορολογουμένων μέσω της πλατφόρμας Τα αιτήματά μου στην ψηφιακή πύλη MyAVE, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η ανεξάρτητη αρχή δημόσιων εσόδων. Δεν είναι τόσο απλό, δηλώνει ο κ. Χριστοφοράκη στον 984, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις που απαιτείται φυσική παρουσία σαφέστατα του ενδιαφερόμενου στις εφορίες, απαιτείται υψηλή ψηφιακή δεξιότητα και βέβαια ενίσχυση του προσωπικού των δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών, καθώς σήμερα είναι υποστελεχωμένες. Μετροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που κατατέθηκε στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, αντιμετωπίζονται τα ζητήματα που προέκυψαν για μερίδα δικαιούχων εργαζόμενοι στους τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού, με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης που έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού, σε συνέχεια υποβολής μονομερούς δηλώσεις για τη χορήγηση του ειδικού εποχικού βοηθήματος του άρθρου 22 του νόμου 1836 του ΟΑΕΔ για το 2021. Εθελοντικές, χριστουγεννιάτικες και πρωτοχρονιάτικες αιμοδοσίες διοργανώνονται από τον Αιματοκρήτη. Παραμονή Χριστουγέννων στο έθριο της Λότζια 9.30 το πρωί με 2 το μεσημέρι, αλλά και τη Δευτέρα 27 του Δεκέμβρη 4.30 το απόγευμα με 7.30 το βράδυ, στην προσπάθεια κάλυψης των αναγκών μας με αίμα, τις μονάδες μεσογειακής ανεμίας, τις αιματολογικές κλινικές της ΜΕΘ, την πανδημία και τα έκτακτα περιστατικά. Όπως η πρόεδρος του Αιματοκρήτη, γιατρός Ειρήνη Γεωργιανάκη, σημειώνει μιλώντας στον 984, η Κρήτη με την προσφορά της στολίζει καθημερινά την αιμοδοσία στη χώρα και το ζητούμενο είναι η αλλαγή του τρόπου σκέψης μας. Έχουμε κάνει το μισό δρόμο και είναι σημαντικό. Αλλάζω στάση ζωής, είναι ο άλλος μισός δρόμος, σημειώνει. Δίνω συναισθήματα και ζωή όποτε μπορώ, όχι μόνο στο συγγενή και στο φίλο, αλλά σε όποιον το έχει ανάγκη. Στο αστυνομικό δελτίο, στη σύλληψη 45χρονου Έλληνα για λαθρέα καπνικά προϊόντα προχώρησαν χθες το πρωί οι λιμενικοί στο Ηράκλειο. Κατασχέθηκαν 1.190 πακέτα τσιγάρων διαφόρων επωνυμιών και 235 συσκευασίες καπνού των 50 γραμμαρίων που δεν είχαν περάσει από τελωνιακό έλεγχο. Κατασχέθηκαν επίσης 2.400 ευρώ. Επεισόδιο με ανταλλαγή πυροβολισμών στη διάρκεια της νύχτας σε καφενείο στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας στο Δήμο Γόρτινας. Δύο άνδρες, θαμούνες και οι δύο του καφενείου, λογομάχησαν έντονοι μεταξύ τους για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Ο διαπληκτισμός όμως πήρε πολύ γρήγορα διαστάσεις με αποτέλεσμα να βγουν τα όπλα και να πέσουν πυροβολισμοί. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 47χρονος άνδρας μετά από πυρκαγιά που προκλήθηκε στο σπίτι του στο Πύρωνα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο υπνοδωμάτιό του. Νεκρός ανασύρθηκε 59χρονος επίσης από την πυροσβεστική κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιά στο σπίτι του στην Τριζινία. Τον κόδωνα του κινδύνου για τις αιτίες που προκαλούν τις πυρκαγιές κρούει η πυροσβεστική με αφορμή τις αλλεπάλληλες τραγωδίες. Επιχείρηση διάσωσης αγνοούμενων μεταναστών στη θαλασσία περιοχή νότια της Φολέγανδρου βρίσκεται από το πρωί σε εξέλιξη. 12 οι διασωθέντες μέχρι στιγμής, ένας νεκρός και 20 αγνοούμενοι από τη βύθιση φουσκωτού σκάφους. Ο εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού σώματος τόνισε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες το σκάφος είχε ξεκινήσει πιθανότατα από τα τουρκικά παράλια με προορισμό την Ιταλία. Η Τουρκία οφείλει να υπογράψει και να ακυρώσει τη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Στο παράνομο και άκυρο τουρκολιβικό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων χωρών και δεν συμμορφώνεται με το εθιμικό διεθνές δίκαιο, η απάντηση του ΙΠΑ του εκπροσώπου εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ερώτηση Μανώλη Κεφαλογιάννη. Και με ακρίβεια σπλήττει την Τουρκία, καθώς οι τιμές βασικών προϊόντων αυξάνονται καθημερινά. Ο Τούρκος πρόεδρος υπόσχεται ότι θα καλύψει όλο το κενό από την υποτίμηση της τουρκικής λίρας και η αντιπολίτευση τον κατηγορεί ότι θα τυπώσει χρήμα τουρκοποιώντας το δολάριο. Την αναβολή του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών στη Λιβύη για τις 24 Ιανουαρίου αποφάσισε η Ανώτατη Εκλογική Επιτροπή. Η Επιτροπή Προϋπολογισμού της Ιταλικής Γερουσίας αποφάσισε από την 1η Ιανουαρίου 2022 την απαγόρευση εκτροφής, αναπαραγωγής και θανάτωσης όλων των γουνοφόρων ζώων οποιοδήποτε είδους. Το πολεμικό ναυτικό του Μαρόκου σταμάτησε τις τελευταίες τρεις ημέρες στα ανοιχτά των ακτών της χώρας σκάφη στα οποία επέβαιναν περισσότεροι από 350
50 μετανάστες. 64 άνθρωποι πνίγηκαν μετά το ναυαγείο τη Δευτέρα πλοίου μεταφοράς εμπορευμάτων στα νυχτά της Μαδαγασκάρης, όπως ανακοίνωσε η χωροφυλακή, αναθεωρώντας τον απολογισμό της μετά τον εντοπισμό 25 ακόμα πτωμάτων. 9.84. Νέα και σπορτ στην ώρα τους. Στην Καρδίτσα με την αναγέννηση παίζει σήμερα ο ΑΟΑΝ για τη φάση των 16 του κυπέλου Ελλάδος. Στόχος της ομάδας του Αγίου Νικολάου είναι να ανατρέψει το 0-1 του πρώτου αγώνα στην Κρήτη και να βρεθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Αύριο στο Ηράκλειο και στο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης η ρεβάνς του κυπέλου μεταξύ Όφη και Άρη. Στις 29 Δεκεμβρίου θα διεξαχθεί η 10η και τελευταία για το 2021 αγωνιστική στη Super League 2. Κάθε γκολ που σημειώνεται θα αντιστοιχεί σε ειδικό χρηματικό ποσό που θα μπει στον κουμπαρά των συλλόγων γονιών παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες, φλόγα και λάμψη. Με δυνατές αναμετρήσεις φεύγει το 2021 για το τοπικό πρωτάθλημα, καθώς σήμερα διεξάγεται η 15η αγωνιστική στην Α1Ε, με την οποία και ολοκληρώνεται ο πρώτος γύρος. Παίζουν ΑΚΕ Χερσόνησος Δειλινά, ΑΟΤ Μύρες ΠΑΟΚ Πανόμ Ρωμανός, ΑΣΥΤΕΣ Βόνη και ΟΦΑ Μινοϊκή. 84. Ο καιρός. Άστατος καιρός στην Κρήτη, ανέμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως τους 15 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από τον 984. Στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη, Νίκος Φακιανάκης. Καλό μεσημέρι σε όλους.